Τους τελευταίους 19 μήνες φέραμε μια νέα πολιτική διαλεκτική επί τη βάση της διαφάνειας και της εντυμότητας, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πούμε στους ανθρώπους αυτό που δεν θέλουν να πούν. Η εποχή των δύσκολων αλήθειών και της εξαφάνισης κάτω από το χαλί έχει παρέλθει επιστρεπτή. Ο στόχος μας είναι να εγγυηθούμε ότι η Ελλάδα πλέον δεν θα εξαρτάται από τους πιστωτές της. Ακόμα και αν είναι οι σύμμαχοι, οι εταίροι μας και οι φίλοι. Το επόμενο είναι που πρέπει να πάμε, προκειμένου να έχουμε αληθόρη οικονομική ανάπτυξη, κύρια προτεραιότητα παραμένει η μείωση του ελλείμματος και προάγοντας την αηφόρα ανάπτυξη. Γι' αυτό και έχουμε καταρτήσει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα προσαρμογής 2012-2015, που περιλαμβάνει εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις, οικονομίες κλίμακας στο δημόσιο τομέα, ελαχιστοποίηση της σπατάλης στο δημόσιο τομέα και αναδιάρθρωση του παραγωγικού μας μοντέλου. Θα αναλάβουμε οποιοδήποτε επιπρόσθετα μέτρα πολιτικής που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε ότι θα διδοήμε τους πρωταρχικούς δημοσιονομικούς στόχους που θέσαμε το 2011. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Καταρχάς, ένα στιβαρό τετραετές πρόγραμμα, το πρόγραμμά μας, το οποίο θα εγγυάται ότι κινούμαστε. Εφαρμογή όλων των πολιτικών και όλων των απαραίτητων μεγάλων αλλαγών στην κοινωνία μας. Αυτό ονομάζεται τεχνικά μεσοπρόθεσμο σχέδιο, αλλά δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια μικρή επανάσταση. Επανάσταση αναδιάρθρωσης των θεσμών μας, της κοινωνίας μας, των οικονομιών μας, που κινείται από τα προγράμματα λιτότητας σε διαρθρωτικές αλλαγές, προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας, διασφάλισης ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης και σίγουρα ποιοτικής και πράσινης ανάπτυξης. Στο πακέτο αυτό επίσης χρειαζόμαστε μια σαφή αφοσίωση για την απαραίτητη υποστήριξη του προγράμματος αυτού από τους θεσμικούς μας εταίρους. Και τέλος, πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρέους μας. Και πιο συγκεκριμένα, οριστικοποιούμε τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική μας για την περίοδο 2012-2015. Είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο η Ελλάδα, που θα ρίξει το έλλειμμά μας κάτω από το 3% το 2014 και περίπου στο 1% του ΑΕΠ το 2015. Αυτό θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 5% το 2014 και μετά, που θα μειώσει το χρέος προς το λόγο ως λόγο του ΑΕΠ και θα κάνει το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική μας στρατηγική θα είναι πλήρως ποσοτικοποιημένη και όλα τα απαραίτητα μέτρα θα εκπληρωθούν πλήρως. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, θα περιλαμβάνει μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα κατά 150.000 άτομα την περίοδο αυτή ή 20% συνολική μείωση, που θα επιτευχθεί κατά κύριο λόγο με τη μη αντικατάσταση των όσων βγαίνουν σε σύνταξη, αλλά επίσης και με εθελοντικές εξόδους από τον τομέα όπου είναι απαραίτητο. Ένα νέο ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα, το που θα ευθυγραμμίζεται περισσότερο με το ιδιωτικό τομέα, πολύ πιο δίκαιο και που επίσης θα ανταμείβει την παραγωγικότητα. Συγχώνευση ή κλείσιμο διαφόρων κρατικών εταιριών, που πλέον δεν εξυπηρετούν τον στόχο τους. Ευθυγράμμιση, έλεγχος με τα γενικά εισοδήματα και στόχευση των κοινωνικών επιδομάτων για τους πιο ευάλωτους. Από την πλευρά των εσόδων, επαναξιολόγηση των φοροαπαλλαγών προκειμένου να τηρηθούν μόνο αυτά που είναι κοινωνικά απαραίτητα ή μπορούν να αιτιολογηθούν για την ανάπτυξη και την αγωνιστικότητα. Το κάναμε αυτό για την τουριστική βιομηχανία, για παράδειγμα. Πλήρη επίθεση στην φοροδιαφυγή, που είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη και ένας από τους κύριους λόγους κοινωνικής ανισότητας, δημιουργώντας μια έντονη αίσθηση έλλειψης εντυμότητας, έλλειψης δικαιοσύνης. Σίγουρα θέλουμε χαμηλότερο ρυθμό φορολόγησης, αλλά θέλουμε να το δούμε πραγματικά καταπολεμώντας την φοροδιαφυγή. Ταυτόχρονα θα ανακοινώσουμε και θα προωθήσουμε τα επόμενα βήματα στο φιλόδοξο σχέδιο ιδιωτικοποίησης και τη στρατηγική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Στοχεύουμε σε ένα στόχο αύξησης των μεσόδων κατά 53 ευρώ, που μπορούν να μειώσουν κατά 20 ποσοστιαίες ομάδες στο δημόσιο χρέος. Ταυτόχρονα θα χρησιμοποιήσουμε τις ιδιωτικοποίησεις
κινητοποίησης για να ενισχύσουμε και πάλι κρίσιμους τομείς οικονομίας και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη. Θα κάνουμε front loading της διαδικασίας αυτής, ανακοινώνοντας από το προτέρων την μείωση ή εξάλληψη του μεριδίου του κράτους σε εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια, ADAP, καθώς και ηλεκτρικό και τυχερά παιχνίδια. Σε ό,τι αφορά την αδιάρθρωση του χρέους, ξέρω ότι πολλοί αναλυτές το συζητούν και πολλοί ήδη το έχουν προεξοφλήσει. Όμως όλοι, η ελληνική κυβέρνηση και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και άλλες χώρες της Ευρωζώνης, όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι τα κόστη είναι πολύ παραπάνω από τα ενδυνάμει ωφέλη. Για τους πολίτες μας, για την οικονομία μας, για το ελληνικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, για τα ασφαλιστικά ταμεία, για όλη την Ευρωζώνη. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που επιδιώκουμε, δημιουργία πρωτογενούς πλεονεάσματος.